Παρουσιαστή και εκδότη, ο οποίος εκδότης είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και έχει διάφορα site και μία εφημερίδα. Τι έκαναν λοιπόν οι δυο τους? Ο παρουσιαστής προσέγγιζε τα θύματα και ο εκδότης μετά προχωρούσε στον εκβιασμό. Πλησίαζαν ανθρώπους που είναι γνωστοί στην showbiz, τέλος πάντων στο καλλιτεχνικό στερέωμα και όχι μόνο, και τους έλεγαν ότι θα ανεβάσουμε διάφορα δημοσιεύματα τα οποία θα είναι κακά για την φήμη σας εάν δεν μας δώσετε κάποια χρηματικά ποσά. Και δεν μιλάμε για μικρά ποσά, μιλάμε για ποσά που έφταναν και τα 15.000 ευρώ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε ο τελευταίος εκβιασμός, τώρα το θύμα το κατήγγειλε. Έχει συλληφθεί ο 56χρονος παρουσιαστής, ενώ 39χρονος εκδότης αναζητείται σήμερα με την αυτόφορο διαδικασία. Αναμένεται να γίνει μάλιστα και η δίκη του 56χρονου.